Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 560 τον ψαλμό Ρωβίτα. Ψαλμός 102, Ρωβίτα ψαλμός, σελίς 560. Προσευχή του τεθλιμμένου όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονο αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μας έλθει προς Σε. Μην κρύψεις το πρόσωπό Σου απ' εμού, καθήν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίον Σου. Καθήν ημέραν Σε επικαλούμε, ταχαίως επακουέμαι, διότι εξέλιπον ως καπνός ημέρε μου και τα οστά μου σφρίγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδιά μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε λησμόνησα τον άρτον μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος, έγινα ως νυχτικόριξ εν της ερήμης. Αγρυπνώ κύμος τρουθίων, μονάζων επιδόματος. Όλη την ημέρα με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου, ημενόμενοι ομνίουσιν κατ' εμού, διεύτη έφαγον στάκτην ως άρτον και συνεκέρασα τα δάκρυα με δάκρυα το ποτόν μου. Εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι εσήκωσας με έριψας κάτω. Η ημέρα μου παρέρχονται ως σκιά και εγώ εξηράνθινος χόρτος. Σύ δε, Κύριε, διεμένησαι στον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις πλαχνιστεί τη Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασε. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συμφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέηση αυτών. Τούτο θέλει γραφή δια την γενεάν την επερχομένην, και ο λαός ώστις θέλει δημιουργηθεί θέλει ενή τον Κύριον, διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού εξ ουρανού, επέβλεψον ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, δια να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον, δια να κηρύττωσιν εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού η λαοί και η βασιλείε, δια να δουλεύσωσι τον Κύριον. Αμήν. Οι θλίψεις είναι κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να είναι μικρά, μεγάλη, μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη, ακόμη και αβάσταχτη. Θλίψεις μπορεί να προέλθει από πάρα πολλά πράγματα, είτε από δικά μας λάθη, είτε από λάθη άλλων, είτε από απιστία ανθρώπινη, από αδικία, από παράβαση, από ανομία. Η θλίψη όμως έχει τα ίδια αποτελέσματα. Τρώει την ψυχή του ανθρώπου. Τον λιώνει σιγά σιγά. Τον απομονώνει. Δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα περιβάλλον. Τον απομακρύνει και τον αποξενώνει. Γιατί κανένας δεν τον αντέχει όταν βγάζει από την καρδιά του αυτή την πίκρα, αυτό τον πόνο, αυτή τη θλίψη. Σε τέτοια περίπου κατάσταση βρίσκονταν και ο Ιώβ και οι φίλοι του που τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Όταν στάθηκαν, έκαναν 7 μέρες να μιλήσουν και όταν μίλησαν έγιναν άθλιοι παρηγορητές. Ο μόνος που μπορεί να σταθεί απέναντι στο τεθλιμμένο είναι ο Κύριος, μόνο ο Θεός. Μόνο στο Θεό μπορείς
να εκχέεις το παράπονό σου και να εκφράσεις την αδειμονία σου, αλλά και να περιγράψεις ότι οι αντοχές σου τελειώνουνε. Ο τεθλιμμένος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον καταλάβει. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να τον ακούσει. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον βοηθήσει. Γι' αυτό και απομονώνεται όλο και περισσότερο. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουμε περάσει καταστάσεις θλίψης, αλλά είμαι ακόμη πιο βέβαιος ότι όλοι θα ξαναπερνάμε. Γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα όταν κατάλαβε, φώναξε: αυτό που πρέπει να κάνω είναι να καυχόμαι στις θλίψεις μου. Επίσης είναι γεγραμμένο και η γραφή πάλι δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Θεός όχι μόνο επιτρέπει αλλά φέρνει θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Και φέρνει θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου δοκιμασίες, θα τις λέγαμε καλύτερα, οι οποίες όμως είναι πολύ σκληρές. Ο ίδιος μάλιστα ο ψαλμωδός τώρα λέγει ότι εσύ αφού με σήκωσες με έριψες κάτω. Καταλαβαίνει ότι ο Θεός κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Σωστά ή λάθος. Έτσι καταλαβαίνει. Και ο Θεός τον ακούει. Και ο Θεός τον βλέπει. Και ο Θεός γνωρίζει. Αλλά το παράξενο, αδερφοί, είναι ότι δεν απαντάει και δεν ενεργεί. Εδώ είναι το παράξενο. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αντέξει ο ατεθλιμμένος. Να ξέρει ότι στο Θεό είναι τα πάντα δυνατά. Ότι στο Θεό δεν υπάρχει τίποτα αδύνατον. Να ξέρει ότι για το Θεό είναι να πει λόγο και έληξε. Και ουκήν φωνή, ουκήν ακρόασης. Και ο Θεός σαν να μην ακούει, σαν να μην βλέπει, σαν να μην μπορεί, και το χειρότερο, σαν να μην ενδιαφέρεται. Επαναλαμβάνω ότι όλοι έχουμε περάσει, περνάμε ίσως, θα περάσουμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή μας να γνωρίζουμε πώς ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, γιατί ο Θεός επιτρέπει κάμια αυτά τα πράγματα και γιατί ο Θεός παραμένει αδιάφορος. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός όταν επιτρέπει θλίψεις στη ζωή μας, που επαναλαμβάνω μπορεί να είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Μα πάρα πολλές οι αιτίες. Γιατί δεν επεμβαίνει? Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας το εξηγήσει και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του. Μέσα λοιπόν στη μοναξιά του έκραζε, προσευχότανε. Ο ψαλμωδός ζητώντας, κάμε χάρη, άκουσε την κραυγή μου. Πρόσεξε στα λόγια μου, κοίταξε πως έχω καταντήσει. Μόνος μου έγινα όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο. Μόνος μου σε μια γωνιά στην ερημιά μου. Φοβερό, ε. Μόνος και έρημος και κατατεθλιμμένος. Αγρυπνώ.
Δεν μπορώ να κοιμηθώ, είμαι σαν το σπουργίτι, μονάζω. Σε ένα δώμα, σε ένα δωματιάκι μικρό, προσευχόμενος, κράζον, κλαίω και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Και ξέρω ότι όλα αυτά είτε έχουν έρθει από σένα, αλλά το βέβαιο είναι ότι εσύ τα έχεις επιτρέψει. Και κάνει μια καλή σκέψη. Σκέφτεται και λέει, λες να είμαι μόνος μου, που να είμαι το άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού τεθλιμένος. Διαβάζει και το Λόγο του Θεού και λέει, πολλές είναι οι θλίψεις των δικαίων, αλλά από όλες αυτές ο Θεός τους ελευθερώνει. Και κάνει μια πολύ ωραία σκέψη. Αντί να κάθουμε μόνος μου και να ταλαιπωρούμε, δεν στέκομαι στην παρουσία του Θεού μαζί με τα αδέλφια μου, που και αυτά, πολλά από αυτά είναι τεθλιμμένα, μήπως όλοι μαζί προσευχόμενοι ζητήσουμε από το Θεό και ο Θεός μας ακούσει. Κάνει πολλές σκέψεις ο τεθλιμμένος. Πολλές φορές νομίζει ότι το θέλημά του το βρήκα, είναι του Θεού, αλλά δεν είναι. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, πιστεύουμε, ελπίζουμε σε αυτά που σκεφτόμαστε, περιμένουμε αυτά που σκεφτόμαστε, ακόμη κάνουμε και το λάθος και λέμε ο Θεός μου το έβαλε στην καρδιά, και στο τέλος απελπιζόμαστε. Γι' αυτό σκέφτηκε, να μην είμαι μόνος μου. Σωστή σκέψη, λάθος σκέψη. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας όμως. Όχι για τον ψαλμοδό, θα δούμε για τον ψαλμοδό. Λέγει, και αν θέλετε να τα ανοίξουμε αδερφοί, είναι σελίδα 1062. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Ώστις ο Χριστός εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού ο Χριστός με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, τελικά εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Αν και Υιός, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας των κραυγών και των δεήσεων ήταν να μάθει την υπακοή από όσα έπαθε. Και αφού έγινε τέλειος μαθαίνοντας την υπακοή, τότε κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, και τότε ονομάστηκε από το Θεό αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει ότι πρώτος ο οποίος ήταν κατατεθλιμμένος στη ζωή αυτή, Υιός του Θεού, ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος παρέμεινε μόνος του και έκραζε και προσευχότανε με δάκρυα και δεν εισακουόταν. Όταν όμως έφτασε να αποδειχθεί ευλαβής προς τον Θεό, στην πραγματικότητα γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στο Θεό, καθώς έμαθε ο Υιός του Θεού σαν άνθρωπος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, την υπακοή από όσα έπαθε. Φοβερό αυτό. Από όσα παθαίνουμε, ο Θεός εργάζεται την υπακοή μας. Θέλει την υπακοή μας. Και ο Απόστολος Παύλος ακόμη λέει, θλίψεις εργάζεται υπομονή, υπομονή δοκιμή. Ο δόκιμος ποιος είναι? Ο υπάκουος.
Και όταν έμαθε την υπακοή, αν και ήταν Υιός, από όσα έπαθε, τότε έγινε τέλειος στα μάτια του Θεού. Τέλειος. Τελειότης ποια είναι? Η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αφού προηγηθεί η ευλάβεια στην καρδιά του ανθρώπου. Και ευλάβεια τι είναι? Αυτά είναι μαζί. Η μεγάλη προσοχή που πρέπει να δείχνει ο άνθρωπος στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, ώστε να υπακούει κατά πάντα και στην ελάχιστη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Και αν τα καταφέρει, ο Ιησούς τα κατάφερε, εμείς με τη χάρη του Χριστού, τότε έχουμε αποτέλεσμα. Τότε ενώπιον του Θεού είμαι θα τέλειοι και μπορούμε όπως ο Χριστός να κατασταθούμε αίτη σωτηρίας ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων? Αυτούς που ο Θεός θα ανοίγει την καρδιά τους να προσέχουν στα λεγόμενά μας και να υπακούνε. Και δίνηξεν την καρδία της Λυδίας να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου και σώθηκε. Και ο Παύλος τι ήταν εκείνη τη στιγμή? Ιερεύς του Θεού του υψίστου. Γιατί η προσευχή του για τη σωτηρία στη Μακεδονία εισακούστηκε. Και εισακούστηκε γιατί έγινε υπάκουος εις τον Θεό, μαθαίνοντας την υπακοή από αυτά που έμαθε. Και στα μάτια του Θεού κατεστάθη τέλειος παρόλες τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Και ο Θεός τον κατέστησε πλέον χρήσιμο στο έργο του, σκεύος εκλογής του. Και έγινε πραγματικά, ονομάστηκε από το Θεό ο Ιησούς Χριστός αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αλλά και εμείς καθώς μας έχει προσδιορίσει να είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, μπορούμε μόνο με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε ιερεύς, ιερείς του Θεού, ώστε να ακούγονται οι προσευχές μας, να ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων, να προσέχουν στα λόγια μας, τα οποία είναι λόγια υπακοής και αποτέλεσμα υπακοής στο Λόγο του Θεού, είναι λόγια ευλάβειας, είναι λόγια ευσέβειας, και να έρχεται η σωτηρία των ανθρώπων και να λογιζόμεθα ενώπιον του Θεού όχι μόνο δίκαιοι, αλλά σκεύος ιδιαίτερο εκλογής. Το ίδιο έπαθε και ο συνέβη, συγγνώμη δεν έπαθε, συνέβη και στον ψαλμωτό. Έψαχνε να βρει λύση. Τη βρήκε τη λύση. Νόμισε ότι τη βρήκε τη λύση. Τη βρήκα τη λύση. Κύριε, είναι η ώρα να ελεήσεις τη Σιών, και εγώ μπαίνω μέσα στη Σιών. Δεν κάθομαι πια άλλο μόνος μου. Ωραία σκέψη. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Θα είμαι εκεί μαζί με τα αδέρφια μου 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί εσύ είσαι έτοιμος να ελεήσεις την εκκλησία σου. Γιατί βλέπω τους δούλους σου να αγωνίζονται, να αγαπάνε την εκκλησία, να φροντίζουν. Είμαι βέβαιος ότι πλέον ήρθε η ώρα να με ευλογήσεις και να μας ευλογήσεις και να μας αναλάβεις και να κάνεις τα πάντα τέλεια. Και έρχεται ο Θεός τώρα και του λέει λάθος. Λάθος σκέψη, θα απογοητευτείς. Λάθος γνώμη. Δεν θα έρθω εγώ εις απάντησιν των προσευχών σου. Παρένθεση. Όταν είχα πιστέψει, ήρθε ένας γέροντας αδελφός σοφός. Και με είδε τότε, γιατί ήμουν πολύ ζηλωτής, δεν είμαι όπως τώρα, στις προσευχές, στις νηστείες, στον αγώνα, ήθελα και το Πνεύμα το Άγιο. Τότε για το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος ερχόταν να προσευχηθούμε. 4 χρόνια. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα στον Κύριο και μου λέει, ας πω αδερφέ Γιώργο, ήξερα ότι είναι σοφός άνθρωπος, και μου λέει, στη ζωή μου έχω κάνει ατέλειωτες ώρες προσευχών, αμέτρητες μέρες νηστείας,
αλλά σε βεβαιώνω ότι ό,τι έχω πάρει από το Θεό το έχω πάρει κατά χάριν και μ' άρεσε. Δεν το κατάλαβα και περνώντας τα χρόνια το καταλάβαινα όλο και περισσότερο ότι δεν μπορούμε να του προσφέρουμε τίποτα για να μας ανταποδώσει. Και όλες οι νηστείες που γίνονται μέσα στη γραφή δεν γίνονται για να μας κάνει ένα χατήρι ο Θεός. Το χατήρι θα μας το κάνει, μας το λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Μη μεριμνάτε για τίποτα. Ο Θεός ξέρει τις ανάγκες σας. Όλες οι νηστείες, δεν λέω για προσευχές, όλες οι νηστείες γίνονται για να δώσει ο Θεός δύναμη και εξουσία στο λαό του, στους ανθρώπους, στους άλλους και στον ίδιο. Ναι. Όλες οι προσφορές του Θεού είναι κατά χάρη. Έτσι λοιπόν και ο ψαλμωδός λέει, είμαι βέβαιος, τους βλέπω πως αγωνίζονται, πως τρέχουνε. Ήρθε ο καιρός να ελεήσεις τη Σιών. Και έρχεται ο παράκλητος που διηγεί τους ανθρώπους εσπάσαν την αλήθεια και διορθώνει τα πράγματα στις καρδιές των ανθρώπων για το καλό μας. Για να μην σκεφτόμαστε, φανταζόμαστε, ελπίζουμε και τελικά απελπιζόμαστε. Για να μην νομίζουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι το θέλημα του Θεού ή αυτό το οποίο νομίζουμε είναι το θέλημα του Θεού. Και έρχεται να γκρεμίσει τις ελπίδες του ψαλμωδού με μία αλήθεια. Διαβάζω από το 13 την άποψη του ψαλμωδού. Συ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς στη Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασεν. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται στο να υπηρετούν εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής. Και τότε τα έθνη, είμαι βέβαιος, θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα σου. Τότε θα γίνει η μεγάλη ευλογία, η μεγάλη σωτηρία. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, όχι τότε, λάθος κάνεις. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί εν τη δόξη αυτού. Δεν είναι όταν εμείς οικοδομούμε, αλλά όταν αφήνουμε τον Κύριο εμάς να μας οικοδομήσει. Δεν είναι να του πούμε εμείς τι θα κάνει, είναι να πάμε να ακούσουμε Αυτόν να μας πει Αυτός τι να κάνουμε. Δεν είναι να Τον μάθουμε, να Του υποδείξουμε, είναι από αυτά που παθαίνουμε και τα ξέρει πάρα πολύ καλά να μάθουμε την υπακοή. Όταν μάθεις την υπακοή, τότε ο Θεός μπορεί να σε οικοδομήσει. Ο Ιησούς Χριστός εισηκούστη όχι γιατί ήταν Υιός, όχι γιατί έκλαιγε, όχι γιατί οικέτευε, όχι γιατί νίστευε, σε εισαγωγικά. Εισηκούστη γιατί πήρε απόφαση να είναι ευλαβής εις τον Πατέρα του. Εταπείνωσε τον εαυτό του πώς, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όταν έμαθε την υπακοή, τότε στα μάτια του Θεού ήταν οικοδομημένος. Τον οικοδόμησα το παιδί μου. Δημιούργησα ένα δούλο, ένα σκεύος εκλογής μου, λέει ο Θεός χαρούμενος. Τώρα μπορώ να του εμπιστευθώ τη δύναμή μου, τη δόξα μου, την εξουσία μου, το έργο μου, το θέλημά μου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί με τη δόξα του και τότε θα επιβλέψει στην προσευχή των εγκαταλελειμμένων και δεν θα καταφρονεί στη δέηση αυτών. Πότε?
όταν η Εκκλησία αφαιθεί όχι να δίνει εντολές στον Κύριο, να την οικοδομήσει ο Κύριος. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε ο καθένας από μας ξεχωριστά. Μάθε με την υπακοή, Κύριε, όχι από αυτά που παθαίνω ή που θα πάθω. Μάθε με την υπακοή, γιατί τότε θα είμαι χρήσιμος. Μάθε με την υπακοή, Χριστέ μου, κατά χάριν. Και αυτό θέλω να μου το δώσεις κατά χάριν. Μάθε με να λέω πάντα ναι στο θέλημά σου που πρώτα θα μου αποκαλύπτεις. Μάθε με, βάλε μέσα μου ένα οτίον πεπαιδευμένο, να μπορώ να ακούω τη φωνή σου, το θέλημά σου, τη γνώμη σου, την άποψή σου, ώστε να υπακούω όχι σε αυτά που φαντάζομαι, ούτε σε αυτά που ακούω από γύρω μου, να υπακούω στα αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Μάθε μας την υπακοή, Κύριε. Μάθε με την υπακοή, Κύριε. Μάθε με να προσέχω στο λόγο σου και στη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου. Κάνε με προσεκτικό, κάνε με άγρυπνο, κάνε με προσευχόμενο. Δεν θέλω να μαθαίνω αυτά, από αυτά που παθαίνω. Θέλω να μαθαίνω από σένα που θέλω να είσαι από αυτή τη στιγμή και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας ο μόνος δάσκαλός μου, ο μόνος καθηγητής μου. Και συνεχίζει ο Ψαλμωδός, 18 εδάφιο, αυτό γράφτηκε για τη γενεά που έρχεται, για σένα, για μένα, για μας και, για το λαό που θα δημιουργηθεί και θα ενεί τον Κύριο. Διότι τότε έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού ο Θεός, εξ ουρανού ο Θεός, τότε. Πότε? Όταν αφήνει το Θεό να τον οικοδομήσει, όταν ζητάει από το Θεό να τον κάνει υπάκουο, ευλαβή, να λογίζεται στους οφθαλμούς του Κυρίου υπάκουος, για να μπορέσει να κατασταθεί και αυτός αίτιος σωτηρίας και για να μπορέσει και αυτόν να τον ονομάσει ο Χριστός ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όργανο εκλεκτό, σκεύος ιδιαίτερο εκλογής του Θεού, το οποίο ο Θεός προετοίμασε για να φανερώσει μέσα από αυτόν τη δύναμή του και τη δόξα του. Τότε θα ακούσει το στεναγμό των δεσμίων. Τότε αλλάζουν όλα. Τότε θα ελευθερώσει τους καταδεδικασμένους σε θάνατο. Και θα τους ελευθερώσει όχι για να είναι ελεύθεροι. Θα τους ελευθερώσει για να κηρύττουν κι αυτοί. Καθώς έμαθαν από τα δεσμά τους και από την καταδίκη τους σε θάνατο την υπακοή και την ευλάβεια. Και κατεστάθησαν κι αυτοί τέλειοι στα μάτια του Θεού. Τότε θα τους ελευθερώσει για να κηρύττουν κι αυτοί μέσα στη Σιών μόνο το όνομα του Κυρίου και κανένα άλλο όνομα. Κανέναν άνθρωπο, καμία προσπάθεια, καμία εκκλησία, μόνο το όνομα του Κυρίου, μόνο το όνομα του Κυρίου, υπάκουος μόνο στο Χριστό. Και τότε θα συναχθούν ομού οι λαοί και οι βασιλείε. Ποιος θα τους συνάξει? Ο Θεός με σκεύη ετοιμασμένα, αγιασμένα, δημιουργημένα από το Θεό. Τότε θα συνάξει ο Θεός το όρος του Κυρίου που θα είναι υπεράνω πάντων των βουνών και όλες τις βασιλείες, για να δουλεύουν όλοι μαζί το Κύριο. Αγαπημένα μου αδέλφια, αλλιώς τα βλέπουμε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πως τα βλέπει ο Χριστός. Και ο Χριστός
Χριστός ένα πράγμα θέλει από μας: υπακοή. Αλλά υπακοή είναι η αιτία αλλά και το αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Γιατί η καρδιά ακούει και ξανίσταται. Ποια άλλη γνώμη? Ο ταπεινός όμως ακούει, σκέφτεται, προσεύχεται, υποτάσσεται και υπακούει. Και τότε τελειώνουν τα βάσανα. Γιατί ο Θεός λέει: όταν οικοδομήσω, όταν σε οικοδομήσω, τότε θα φανερωθεί η δόξα μου και το έλεος μου. Άρα δεν είναι να κράζουμε να μας βοηθήσει, είναι να φωνάζουμε και να εκζητούμε να μας οικοδομήσει, καθιστώντας μας ευλαβείς και κατά πάντα υπάκους στο θέλημά Του και στο λόγο Του, καταδικάζοντας το θέλημά μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, καταδικάζοντας όλα όσα έχουμε μάθει. Γιατί από τώρα και στο εξής, και αυτό αδερφοί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, από σήμερα και στο εξής θέλω να μάθεις μόνο αυτά που θα σου λέω εγώ. Αμήν.